Μάλιστα. Είσαι η Αλίκη και είσαι η Άννη. Και είσαστε από τη σχολή Pole Dancing. Πόλωση, Pole Studio. Στους Αμπελόκηπους. Στους Αμπελόκηπους. Τώρα, αυτά που κάνατε, ευχαριστώ να τα δοκιμάσουμε. Γιατί και εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, αλλά. Ελάτε, θα σας μάθουμε εμείς. Ναι, αλλά. Κάτσε εκεί. Το τακούνι. Γιατί προστέθηκε στη γυμναστική, τι διαφορετικό ας πούμε προσφέρει ό,τι έχει να κάνει με την άσκηση? Ας αρχίσουμε από το ότι τα τακούνια είναι το σύμβολο της γυναικείας φύσης μας. Σωστό. Αισθανόμαστε πιο σεξι πάνω στα τακούνια, μας φτιάχνουν καλύτερο σώμα. Ναι. Και επειδή η επιφάνειά τους είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με το πέλμα, οι ασκήσεις πάνω στα τακούνια δυσκολεύουν την άσκηση, οπότε γυμναζόμαστε ακόμα περισσότερο. Επίσης χρησιμοποιούνται σαν ελαφριά βαράκια για να μην επιβαρύνουμε. Όχι ελαφριά βαράκια, διότι αυτό είναι να μου έρθει στο κεφάλι. Με αυτό που κάνετε εδώ και είδα, αν αυτό έρθει και μου χτυπήσει το κεφάλι, εγώ δεν πάθω διάσηση. Καλά, εντάξει, θα σε αποκτήσουμε τόση βλύση για να φτάσει στο κεφάλι. Κασπάθουμε και τη διάσηση. Ωραία. Εσείς τώρα θα μας δείξετε μας κάτι. Βεβαίως, πάρτε στρωματάκια. Απλά πράγματα. Αλλά εννοείται. Τα πιο απλά που έχετε. Εννοείται. Για να μην ξαπλώστε το πόδι μας, καταλάβατε. Αχ, Παναγιά μου. Ωραία τα παιδί μου. Κάτσε για να βλέπουμε πώς θα κάνεις. Χαζεύει. Θα σας βαθμολογήσω. Θέλω να σου θυμίσω τώρα το τι έκανες στο dancing. Ναι, αλλά δεν έκανα με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και θέλω να βάλετε. Περίμενε λίγο. Για πες μας τι να βάλουμε. Τα πόδια στο άνοιγμα της λεκάνης μας. Χεράκια δίπλα από τον κορμό μας. Και από εδώ θέλω να πιέσουμε κοιλιακούς και να σηκώσουμε τη λεκάνη μας ψηλά. Και γλουτούς. Ναι. Και κάτω. Και ψηλά. Παναγία μου. Και κάτω. Ωραίο, ε. Και ψηλά μείνετε. Και θέλω να κάτσετε σταυροπόδι. Αχ, θες και σταυροπόδι, δεν σου φτάνει που είμαστε έτσι εδώ. Και από εδώ ανοίγουμε στο πλάι. Α, θες και να ανοίξουμε. Δε, το παντελόνι είναι λίγο στενό. Έλα, μπορείς, πάμε. Και κλείνουμε. Ήταν ό,τι βρήκα σε κολάν. Και ξανά ανοίγω. Η λεκάνη πάνω. Ναι, πάνω. Δεν τα μπορώ αυτά. Σοφία, και κλείνω, κατεβάζω πόδι, κατεβάζω λεκάνη. Και πάμε να γυρίσουμε. Να κάτσουμε τραπέζι. Α, καλά είναι. Α, το τραπέζι τώρα. Α, με τραπέζι. Έλα τώρα, έτα μου.
Ναι, αλλά το τραπέζι. Γιατί τραπέζιο. Ελάτε, κοριτσιά. Εγώ θα κάτσω έτσι να σας λέω. Εσύ σταμάτα να κάνετε το τραπέζι μετά 15. Αυτό το κάνουν και μερικοί, δεν ξέρω, άντρες όχι. Είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες, γιατί δεν φοράνε τα κούνια οι άντρες. Ναι, αλλά υπάρχουν χορευτές που πολύ σε διάφορες περιπτώσεις μπορείς να τους δεις, δηλαδή καλλιτεχνικά και μόνο. Ναι, καλλιτεχνικά εννοώ ότι όποιος θέλει να έρθει στο τμήμα εννοείται να έρθει. Εσύ πρόσεχε με το τραπέζιο. Γιατί τραπέζιο πρωί-πρωί. Λοιπόν, και από εδώ ανοίγουμε στο πλάι και κάνουμε μια κλωτσιά. Αυτή η κλωτσιά που μου αρέσει να σα πει. Πάμε να το δοκιμάσω. Μπράβο. Η αγαπημένη μας και πλάι. Πίσω. Δεν τα μια χαρά τα πάσε. Καλά πάμε, εντάξει. Για πίσω. Και από εδώ. Αυτό γεμιάζει γλουτού. Ναι, γλουτού. Και πάμε να ξαπλώσουμε. Αύριο που είμαστε πιασμένε θα σου πούμε τη γυμνάζει. Και σηκώνουμε μόνο το ορμό. Θέλουμε η λεκάνη να μείνει στο πάτωμα. Ωραία αυτό. Αυτή είναι για ευλογησία. Α, έχουμε, βλέπεις εδώ η ομάδα μου. Βλέπεις, αυτά. Μπράβο, κορίτσια. Καλά πάμε. Πριν μας βρουν, μας κάναν ασκήσεις. Ωραία, φτάνει. Φτάνει, μπράβο. Ας μην καλές. Να δείξουμε άλλη μία, μία τελευταία. Ωραία. Πάμε να ξαπλώσουμε τότε ανάσκελα και να κάνουμε. Κάτι δύσκολο βάλες τα κορίτσια μας. Κάτσε. Δείξε μας κάτι. Πάμε για χιλιακούς. Τα τακούνια. Για να καταλάβουμε και τη διαφορά στην άσκηση, στην αίσθηση του σώμα μας. Στήριξη στα τακούνια ήταν η πρώτη που δείξαμε. Μια άλλη μία που να έχει στήριξη στα τακούνια, λέω. Έχουμε. Άλλη μία. Συνήθως χρησιμοποιούμε όρθιες κινήσεις στα τακούνια, αλλά επειδή τώρα δεν έχουμε στήλους, στη σχολή έχουμε στήλους για να στηριζόμαστε. Αν το κάνουμε αυτό, πιστεύω πως θα πέσουμε. Οπότε θα τα αφήσουμε καλύτερα. Όχι, να μην σκοτωθούμε, κάτι άλλο. Ωραία, ελάτε στους αγκώνες και πάμε να κάνουμε ποδηλατάκι. Ωραία. Πρώτη φορά κάνω ποδήλατο να πάνω ωραίο. Αργά, κορίτσια, αργά. Δεν κάνουμε αγώνα δρόμου. Αυτό που λες βοηθάει τα τακούνια από την άποψη ότι σου δίνει ένα βάρος στο πόδι, Ναι. Και είναι και σαν ελαφρύ βαράκι. Α, μάλιστα. Κάτι μας έλεγε πριν ο Κεφαλογιάννης για το ποδήλατο. Να το. Δεν εννοούσε αυτό, Θέλω να ρωτήσω τον Κώστα. Γι' αυτό καλό το ποδήλατο. Ωραία. Είναι. Καλό, και πάμε στο πλάι τώρα. Αυτό θα μου δώσει συνέξι μήνες ζωής, πιστεύεις. Ωραία, σου δίνει. Πάμε στο πλάι και από εδώ. Στηριζόμαστε στο τακούνι αφού θέλετε στήριξη. Μάλιστα. Και σηκώνουμε λεκάνη ψηλά. Α. Και κάνουμε κυκλάκια. Τι κάνουμε? Κυκλάκια. Κυκλάκια. Κυκλάκι το έτα μου. Κυκλάκι, Κωστάκι μου, κυκλάκι. Θέλω να. Τάκ, τάκ, τάκ. Θέλω να ρωτήσω τον Μαρκάκη. Τα παιδιά καλά. Καλά είναι, εντάξει. Ωραία. Καλά είναι, λέει. Μας προετοιμάζουμε τα παιδιά για το αθλητικό. Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπουμε ότι αυτό το είδος γυμναστικής βοηθάει και τις γυναίκες, βοηθάει και τους άντρες. Γιατί κάθονται εκεί και περνάνε ένα ευχάριστο ημίωρο, ώρα, αναλόγως. Μας δίνετε ζωή, έτσι. Μας δίνετε ζωή, πολλά χρόνια να ζήσουμε. Είναι αυτό που σου δίνω εξάμηνο με το ποδήλατο. Ναι, ναι. Ή μου κόβει χρόνια, άμα το δω απότομα αυτό. Να σε ρωτήσω, έρχονται και με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να κάνετε τέτοια. Ναι, έχουμε όλες τις ηλικίες, όλα τα ύψη, όλα τα βάρη, όλες οι γυναίκες μπορούν να κάνουν αυτή τη γυμναστική. Το πολύ καλό ωραίο. Είναι αυτό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και είσαστε στους Αμπελόκηπους, είπες, Ναι, στους Αμπελόκηπους. Είναι πολύ κοντά στο μετρό, πόλος ή πόλη στο οποίο λέγεται. Και θες να μου πεις ότι κάνετε και πόλ με αυτά τα παπούτσια. Ναι, βεβαίως και κάνουμε και πόλ. Και πώς κάνετε στο πόλ που έχει κάτι στηρίξεις εδώ πέρα με τους αστραγάλους μετά. Θα σας δείξουμε αμέσως μία στήριξη στα χέρια. Α, για να το βοηθήσεις, για να εξηγώ. Τι θα κάνετε, στήλο. Όχι, θα κάνει στήριξη. Να κάνω εγώ το στήλο. Ναι, σιγά εσύ. Ναι. Λοιπόν, μου χαλάσανε και τα μαλάκια μου. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Τώρα άλλαξες γνώμη. Κώστα. Πολύ ωραία αυτή η στήριξη. Εμείς μπορούμε να την κάνουμε. Θα πρότεινα όχι τώρα, είναι πιο προχωρημένη. Κάτσε ρε παιδί μου, να προσπαθήσουμε. Ναι, βεβαίως, να δοκιμάσετε άμα θέλει. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Ξέρεις σε ποια μιλάς. Εσύ πρόσεξε με το τραπεζάκι. Η παρουσιάστρια μα δεν είναι ότι και ότι. Μου ανέβει καμιά μπλούζα, παιδιά, και γίνουμε εδώ πέρα. Είπαμε, η παρουσιάστρια μα είναι πολυεργαλείο. Και να πιάσει τα χέρια, μπράβο. Και τώρα άνοιξε τους και πιάσε μπροστά. Και βάλε κεφαλάκι. Έχει για ζωή! Να! Ωραία! Και τέντωσε πόδια. Κράτησε λίγο, αλλά δεν πειράζει, ήταν ωραίο. Τέντωσε πόδια, ωραία. Και σπρώξε ψηλά. Ναι, και μετά. Βγάλε μα σα προπρόσωπου, Ντορέτα! Ψηλά. Μπράβο! 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 Κάτσε κάτω από την πόλη! Μπράβο!
κορίτσια, κύριοι! Πολύ ωραία! Ποια άλλη παρουσιάστρια στην ελληνική τηλεόραση μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα? Προκαλώ όλες τις παρουσιάστριες! Από όλα τα κανάλια! Όλες! Πάρα πολύ ωραία άσκηση! Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε και δωράκι. Οι τρεις πρώτοι, βέβαια. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν κερδίζουν ένα μήνα chair dance, ένα μήνα pole dance. Chair dance είναι, κάτσε στην καρέκλα. Στην καρέκλα, ναι, είναι χορό σε καρέκλα. Τι είναι αυτό? Ένα μήνα heels class, αυτό που παρουσιάσαμε τώρα. Και ένα μήνα στο beginner 1 μας στο pole dancing, να μάθουν pole dancing. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο στο δικό μας το τηλέφωνο, σωστά? Στο 2, 10, 66, 39, 200. Chair dance και δεν συμμαζεύεται.